Δεν θα μείνω στον τίτλο «Η αριστερά του τίποτα», του που είναι ένα δύσκολο πράγμα να το λέει κάποιος ο οποίος προέρχεται από την αριστερά του 0,49, όταν απευθύνεται στην αριστερά του 40%. Θα μείνω στο ότι το πολιτικό σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση του οποίου συμμετέχει ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης δεν εξυπηρετείται από τέτοιου είδους δηλώσεις. Μάλλον το αντίθετο συμβαίνει. Λοιπόν, αλλά το πρόβλημα δεν είναι μόνο λοιπόν στις δηλώσεις, είναι και στο ότι μετά από 2 μήνες κυβέρνησης αριστεράς δεν φαίνεται η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου να έχει κατορθώσει να ελέγξει την αστυνομία εις τρόπον ώστε να μην εκτίθεται και η ίδια κυβέρνηση. Είχαμε, ας πούμε, χτες στις Σκουριές, τα έδειξε και η τηλεόραση, βέβαια τα έδειξε με πλάνα από την πλευρά των αγανακτισμένων, μια συμπεριφορά της αστυνομίας η οποία δεν ήταν κατευναστική, δεν ήταν μοιρασμένη, ήταν μια συνεργασία της αστυνομίας με τους υπαλλήλους της Eldorado Gold, οι οποίοι επίσης φοράγανε στολές, εναντίον των κατοίκων της περιοχής και των αλληλέγγυων, οι οποίοι διαδήλωναν για το τεράστιο έγκλημα, το οποίο δεν έχει καταστεί ακόμα δυνατόν να σταματήσει στις Σκουριές. Παρούσα ήταν και η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κατερίνα Ιγκλέσια, όπως σε όλες τις κινητοποιήσεις που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στην περιοχή. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Και για αυτή την παρουσία μου με εγκαλούν οι υπάλληλοι της Eldorado Gold και μου ζητάνε να παραιτηθώ. Ναι. Και ζητάνε και τον Πρωθυπουργό να ζητήσει την παραίτησή μου. Ωραία. Λογικό ακούγεται. Ναι. Να σας πω, υπάρχει πρώτα απ' όλα μια πληροφορία ότι και σήμερα το πρωί υπάρχει κάποια ένταση, το επιβεβαιώνετε αυτό? Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή, προσπαθούμε να ενημερωθούμε γι' αυτό, γιατί προηγουμένως ακούστηκαν και οι καμπάνες μέσα στο χωριό. Οπότε μάλλον κάτι συμβαίνει, σε λίγο θα ξέρουμε. Μάλιστα. Τώρα, χτες καταγγείλατε τη στάση της αστυνομίας. Θέλετε να μας πείτε ποια ήταν? Πρώτα απ' όλα ήρθατε σε επαφή με τους επικεφαλείς των αστυνομικών δυνάμεων που είσαστε βουλευτές? Επί μία εβδομάδα βρισκόμουν στη συνεννόηση μαζί τους, προσπαθώντας να τους πείσω ότι δεν πρέπει να επιτρέψουν την αντισυγκέντρωση, διότι θα οδηγούμασταν σε αυτό που οδηγηθήκαμε. Ναι. Ήταν μία συγκέντρωση των κατοίκων και έγινε αντισυγκέντρωση. Με χορηγία της εταιρείας, δηλαδή. Ναι, αυτό που γίνεται συνήθως το τελευταίο καιρό. Ναι. Από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Προσπάθησα λοιπόν να τους πείσω με κάθε τρόπο ότι δεν πρέπει να συμβεί αυτό. Και ενώ είχα συνεννοηθεί με την ηγεσία της αστυνομίας, την κεντρική, στην Νότια Ελλάδα, ότι έτσι πρέπει να γίνει, ο αστυνομικός διευθυντής Κεντρικής Μακεδονίας και ο αστυνομικός διευθυντής Χαλκιδικής επέμεναν ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει και ότι δεν μπορούν να σταματήσουν και να μην επιτρέψουν τους εργαζόμενους να κάνουν την συγκέντρωσή τους, όπως μου λέγανε, γιατί και έχουν και αυτοί δικαίωμα να συγκεντρωθούν. Λογικό είναι αυτό. Κάποια άλλη στιγμή, σε κάποιο άλλο μέρος, όχι την ίδια στιγμή, στο ίδιο μέρος που θα κάνουν συγκέντρωση. Αυτοί που την έχουν εξαγγείλει πρώτοι και είναι οι επιτραπές αγώνα. Ναι. Δεν με ακούσανε, τους είπα να τους αποτρέψουν σε μεγάλη απόσταση, όπως είχαν κάνει την προηγούμενη φορά στις επιτροπές αγώνα, σε εμάς. Και μας είχαν κόψει σε πολύ μεγάλη απόσταση από τους εργαζόμενους, έτσι ώστε να μην έρθουμε σε επαφή μαζί τους. Δεν με ακούσανε, δεν το κάνανε. Επέτρεψαν να έρθουν κοντά στους συγκεντρωμένους διαδηλωτές οι υπάλληλοι της Eldorado Gold. Και είναι εμφανέστατο στο βίντεο που έχει ανεβάσει σήμερα το πρωί το Alter Fest, πως η αστυνομία όχι μόνο δεν τους απέτρεψε στο να βγουν από το πλάι και να ανεβούν στο πρανές του δρόμου και να επιτεθούν με πέτρες και ξύλα προς τους συγκεντρωμένους διαδηλωτές, αλλά μάλιστα αδιαφορώντας για το τι κάνουν αυτοί, η αστυνομία κατευθύνεται και αυτοί απέναντι στους διαδηλωτές. Ναι. Είναι στο βίντεο του Alter Fest, νομίζω σήμερα είναι ξεκάθαρο και φαίνεται πολύ καθαρά τι ακριβώς συμβαίνει. Ναι, μα νομίζω ότι ακόμα και στα βίντεο τα οποία έπαιξε το Μέγκα, το οποίο ιδιοκτήτης είναι μέτοχος στην εταιρεία αυτή, φαίνεται αυτό το πράγμα, δηλαδή. Εντάξει, είναι λίγο κομμένα και ραμμένα αυτά τα βίντεο που έχουν παίξει, ναι, τα μεγάλα κανάλια, εκτός από το ραντένα που του ξέφυγε ένα βίντεο, στο οποίο φαίνεται καθαρά οι εργαζόμενοι με τις στολές της Eldorado να χτυπάνε γυναίκες.
Ναι. Να σας ρωτήσω, ξέρετε, αυτή είναι νέα ηγεσία της αστυνομίας ή είναι η προηγούμενη ηγεσία της αστυνομίας στο Ο Γενικός Διευθυντής Χαλκιδικής ήταν ο προηγούμενος, ο οποίος παρέμενε στη θέση του και τώρα. Mm-hmm. Ο αστυνομικός διευθυντής της Μακεδονίας έχει και τώρα καινούργιες κρίσεις. Μάλιστα. Τώρα, μια άλλη ερώτηση έχει να κάνει με το... Πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή το κίνημα. Εντάξει, έγινε αυτό το οποίο έγινε χτες. Όλοι το είδαμε. Υπάρχουν οι ευθύνες της αστυνομίας. Από εκεί και πέρα. Τώρα πού βρισκόμαστε. Το κίνημα, αν έχετε προσέξει, τον τελευταίο καιρό έχει εντείνει τις κινητοποιήσεις του και πολύ σωστός κάνει, πιέζοντας την κυβέρνηση να εφαρμόσει τις αποφάσεις τις οποίες έχει εξαγγείλει, αυτά που έχει εξαγγείλει από τις προγραμματικές της δηλώσεις, τις αποφάσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Τις συνεδριακές αποφάσεις του ΣΥΡΙΖΑ και τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού τόσο στο Κυβερνητικό Συμβούλιο όσο και στην Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος. Ναι, υπάρχει. Ήταν ξεκάθαρες και πολύ. Πρέπει άμεσα λοιπόν να δοθεί λύση έτσι ώστε να αποφευθεί στην περιοχή αυτή η ένταση που υπάρχει σήμερα και να ηρεμήσουν ξανά τα πράγματα. Ωραία. Ωστόσο, την υπόθεση αυτή η κυβέρνηση την παρέλαβε. Πώς να το πει κανείς, ως ένα βαθμό τελειωμένη, με την έννοια τις πρώτες μέρες της κυβέρνησης, πιθανόν και πριν ορκιστεί ακόμα, πέρασε και από Συμβούλιο της Επικρατείας και στο Συμβούλιο της Επικρατείας κέρδισε η άλλη πλευρά. Από εδώ και πέρα λοιπόν, τι κινήσεις μπορεί να κάνει κανείς, ούτως ώστε... Νομίζω ότι έγινε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Συμβούλιο της Επικρατείας και η απόφαση ήταν λυμένη, επιλέχθηκε να ανακοινωθεί τις μέρες. Ναι, αυτό λέω και εγώ, άρα ήταν μια λυμένη απόφαση. Ναι. Εδώ και χρόνια λυμένη, από το 2012. Mm-hmm. Οπότε τώρα τι γίνεται. Έχουμε όμως και καινούργια στοιχεία. Έχουμε και καινούργια στοιχεία. Τα καινούργια στοιχεία λοιπόν είναι ότι έχουμε μια έκθεση των επιθεωρητών περιβάλλοντος, η οποία έκθεση αυτή καταπέλθηκε στην εταιρεία. Έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα των Συντακτών, δεν ξέρω αν την έχετε υπόψη σας. Ναι. Η οποία λέει ότι η εταιρεία έχει παραβιάσει το σύνολο των περιβαλλοντικών όρων οι οποίες θέστηκαν. Άρα επιβάλλεται η κυβέρνηση, σύμφωνα με αυτή την έκθεση, μάλλον είναι δύο οι εκθέσεις, σύμφωνα λοιπόν με αυτές τις εκθέσεις, επιβάλλεται η κυβέρνηση να κάνει άρση της μελέτης περιβαλλοντικών εκτόσεων. Έχουν γίνει ήδη κάποιες τέτοιες ενέργειες από ό,τι γνωρίζω. Αυτό που έχει γίνει είναι μια ανάκληση της μιας άδειας, η οποία στην ουσία δεν υπήρχε και δεν μπορούσε να δοθεί, γιατί δεν υπήρχε το θεσμικό πλαίσιο για να δοθεί όταν δόθηκε. Εφάρμοσαν αναδρομικά ένα νόμο που δεν εφαρμοζόταν αναδρομικά και έτσι δεν μπορούσε να γίνει αυτό που το οποίο έγινε, που είχε δώσει η προηγούμενη κυβέρνηση. Ναι. Και γι' αυτό έγινε η ανάκληση της άγκρισης της δόμης. Αυτό όμως, η ανάκληση της ΑΕΠΟ σημαίνει αυτόματα το σταμάτημα όλων των εργασιών για να κατατεθεί νέα μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και να δοθεί καινούργια έγκριση περιβαλλοντικών όρων, διότι αυτή έχει παραβιαστεί. Και αυτό δεν έχει γίνει προς το παρόν. Όχι, δεν έχει γίνει. Προφανώς περιμένουν τα πορίσματα των επιθεωρητών. Αλλά πέρα από αυτό υπάρχουν οι εκθέσεις, οι οποίες είναι με αποδείξεις, με στοιχεία από εργαστήρια κλπ. Που λέει ότι έχουν παραβιαστεί. Θα πω ένα μόνο σημείο που είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Στο συνηθίζω να το λέω γιατί είναι και λίγο επικοινωνιακό, όπως το λένε. Είναι πολύ χαρακτηριστικό. Ναι. Λέει ότι οι υπερβάσεις των βαρέων μετάλλων στους υδάτινους αποδέκτες κυμαίνονται από 55% ως 193.400%. 193.400% μας. Είναι υπέρβαση των βαρέων μετάλλων στους υδάτινους αποδέκτες. Ωραία. Οι υδάτινοι αποδέκτες είναι εκεί λοιπόν που καταλήγει το νερό το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί για την επεξεργασία, ας πούμε, του χώματος. Ναι. Είναι τα ρέματα της περιοχής. Είναι τα ρέματα της περιοχής. Αυτό θέλω να ρωτήσω. Δεν σταματάει. Στο Μαυρόλακα που πάει στις διστάσεις της Ολυμπιάδας. Ναι, αυτό θέλω να ρωτήσω. Αυτά τα νερά δεν δεσμεύονται με κάποιο τρόπο, με κάποια φράγματα που λέγανε ότι θα φτιάξουν εκεί, συνεχίζουν, ας πούμε. Αυτό είναι από την παλιά. Κατεβαίνουν στη θάλασσα, περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα. Τι ακριβώς συμβαίνει? Αυτό είναι από την παλιά επένδυση, από εκεί που η εταιρεία στηρίζεται ότι αυτή τη στιγμή κάνει περιβαλλοντική αποκατάσταση. Φαντάζεστε και να μην έκανε περιβαλλοντική αποκατάσταση. Αυτά τα νούμερα που μας είπατε είναι με την περιβαλλοντική αποκατάσταση. Ναι, είναι με την περιβαλλοντική αποκατάσταση. Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Οπότε τώρα η επόμενη νομική ενέργεια την οποία μπορεί να κάνει εκεί οι κάτοικοι, το κίνημα, ανεξάρτητα με το τι κάνει η κυβέρνηση, ποια είναι? Τις νομικές ενέργειες που να κάνουν οι κάτοικοι τις έχουν κάνει.
Νομίζω ότι τώρα το θέμα είναι στα χέρια της κυβέρνησης, γιατί πρέπει άμεσα να πάρει τις αποφάσεις όπως πρέπει να πάρει. Μάλιστα. Και είχαμε αυτή την εβδομάδα και την αποκάλυψη και μάλιστα από μια Ολλανδική μη κυβερνητική οργάνωση ότι η συγκεκριμένη εταιρεία φοροδιαφεύγει κιόλας, διότι τα κέρδη της τα ξεπλένει μέσω αριθμού εταιριών στην Ολλανδία και στην Καραϊβική, ούτως ώστε να μην αφήνει τίποτα και στο δημόσιο, δηλαδή είναι κλασική περίπτωση αυτού που λέμε χωρίς κέρδος κέρατα. Μάλιστα. Κυρία Γκλέση, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα.